Οι πληροφορίες πάντως που θέλουν τον Τρίφωνα Σαμαρά να αναλαμβάνει γενικός διευθυντής Κομωτικής, ελέγχοντας ανακριβείς, θέλω να το πω αυτό. Δημήτρη, να σου πω κάτι, τη στιγμή που αγωνιά πάρα πολλοί κόσμος, είναι τελείως άκερο να κάνεις χιούμορ. Αυτό ήταν πάνω στις τρίχες. Πάνω στις τρίχες όμως, τις οποίες ας πούμε... Δεν είναι τρίχες η επιβίωση των ανθρώπων αυτή τη στιγμή που είναι στον αέρα, Δημήτρη. Εγώ αναφέρομαι στα μαλλιά των κυριών που θα βγαίνουν ακτένιστες και θα λένε τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ από χτες μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι είναι στον αέρα και ζουν οικογένειες, το χιούμορ σου δεν το καταλαβαίνει. Θες πάντως δεν υποστήριξες την κοπέλα που βγήκε για να μπει ο κύριος Νταούλης. Μένα πιο πολύ πάντως με συγκινεί, δεν κατάλαβες. Μισό λεπτό. Επειδή θα πρέπει να διαβάζεις κιόλας, στη ζούγκλα έχω αναλυτικό κείμενο για την κυρία. Η ζούγκλα απευθύνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό. Και επειδή αυτή τη στιγμή. Η τηλεόραση είναι πιο μαζικό μέσο. Αν στην τηλεόραση δεν υποστηρίζει έναν άνθρωπο. Και εγώ στο blog που έχω μπορώ να γράψω ό,τι θέλω. Καταρχάς η ζούγκλα δεν είναι blog. Και οφείλει να μάθει και ελληνικά, Δημήτρη, έτσι. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή με προσβάλλεις. Γιατί σε προσβάλλω? Διότι ή θα πρέπει εγώ να σου απαντήσω ή θα ζητήσω από την παρουσιάστρια και από την αρχισυντάκτρια της εκπομπής να δείξουν τη χθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, είπες ότι εγώ δεν υποστήριξα την κυρία Τέκερη. Επειδή θα πρέπει να περάσουμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ θέλω να πω ότι χθες παρουσιάσαμε και τις δύο πλευρές. Πήγαμε στη δικηγόρο της συγκεκριμένης κυρίας, μας είπε την άποψή της, την παρουσιάσαμε εδώ. Και εμείς μεταφέραμε την άλλη πλευρά. Μπορείς να διαβάσει ο κύριος λοιπόν, Σαράντος ότι έχω γράψει σήμερα στη ζούγκλα. Ωραία, θα μπούμε στη ζούγκλα.gr και θα το διαβάσουμε. Πάντως από την εκπομπή μεταφέρθηκαν και οι δύο πλευρές το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ δεν είπα αυτό. Άλλο πράγμα είπα εγώ. Σε αυτό πάνω απαντήσαμε, Δημήτρη. Πάμε τώρα σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με όλα αυτά, με τις απαντήσεις που έδωσε η Νανά πριν από λίγη ώρα. Διαφημίσεις.